Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω ποιες προσδοκίες δημιουργούνται μετά τη διήμερη αυτή σύνοδο εδώ στην Ελβετία για μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία των δύο μερών, δεδομένου ότι η Μόσχα θέτει τους δικούς της όρους, οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί. Και επίσης, έχει ανοίξει και ένα νέο παράθυρο για μια ακόμη αντίστοιχη σύνοδο? Καταρχάς, μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτή η σύνοδος έλαβε χώρα με σχεδόν 100 χώρες να συμμετέχουν, συναντά μια σημαντική παγκόσμια επιβεβαίωση της ανάγκης να επιτευχθεί επιτέλους μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη σε αυτόν τον πόλεμο. Βρέθηκαν εδώ πέρα στην Ελβετία χώρες όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, επανεπιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ήπειρό μας, αλλά αφορά ουσιαστικά όλο τον πλανήτη. Αν λάβει παραδείγματος χάρη κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός έχει προκαλέσει μεγάλες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές βασικών τροφίμων, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί, παραδείγματος χάρη, έχει μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, για την Αφρική, για χώρες οι οποίες δοκιμάζονται και από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό ότι όλες οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στη διάσκεψη επανεπιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ανάγκη οι διαφορές να λύνονται με επίκληση του διεθνούς δικαίου και στο αναφέρετο δικαίωμα το οποίο έχει κάθε χώρα στην εδαφική της κυριαρχία και στο γεγονός, στην καταδίκη της αλλαγής των συνόρων με οποιοδήποτε τρόπο, της ισχύως ουσιαστικά του δυνατού εις βάρος του πιο αδύναμου. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, επιβεβαίωση αυτών των βασικών αρχών που τελικά μπορούν να αποτελέσουν και το μόνο οδικό χάρτη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Και βέβαια, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, όπως είπα και στην παρέμβασή μου, να σημαίνει πρακτικά συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Γι' αυτό και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία, ώστε να μπορεί να προσέλθει κάποια στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από μια θέση αυτοπεποίθησης και όχι από μια θέση αδυναμίας. Και αν μου επιτρέπετε, είχατε την ευκαιρία στο περιθώριο της Συνόδου να κάνετε και κάποιες επαφές και ήθελα να σας ρωτήσω τι περιμένετε αύριο από το δείπνο των ηγετών στις Βρυξέλλες και αν θεωρείτε ότι θα κλείσουν τελικά τα πρόσωπα για τα σημαντικά αυτά ευρωπαϊκά αξιώματα που περιμένουμε. Πράγματι είχα την ευκαιρία στις παρυφές αυτής της σημαντικής συνόδου να συναντηθώ με αρκετούς ομολόγους μου. Όπως ξέρετε, μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό έχουμε αναλάβει χρέη άτυπων διαπραγματευτών για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ώστε να καταλήξουμε στην κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης. Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι αύριο το βράδυ θα μπορέσουμε στο δείπνο, στο άτυπο δείπνο των ηγετών να καταλήξουμε σε ονόματα τα οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτά, ξεκινώντας προφανώς με την υποψηφιότητα της κυρίας Van der Leyen για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα επόμενα 5 χρόνια.